Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα βασικά της φωτογραφίας. Θα σας εξηγήσω δηλαδή τι πρέπει κάποιος να γνωρίζει πριν ξεκινήσει με μια φωτογραφική μηχανή ή τη στιγμή που την πάρει και αρχίζει, ξέρω εγώ, να θέλει να μάθει την τέχνη αυτή. Καταρχάς, να διακρίνουμε λίγο τις φωτογραφικές μηχανές. Θεωρώ ότι οι δύο βασικές κατηγορίες φωτογραφικών μηχανών είναι δύο. Είναι η mirrorless και είναι και η DSLR. Η βασική τους διαφορά είναι ότι οι mirrorless δεν έχουν τον καθρέφτη, εξού και το όνομα, δεν έχουν τον καθρέφτη που έχουν οι DSLR. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Στις DSLR, όταν κοιτάς από το ματάκι πάνω για να βγάλεις φωτογραφία από αυτό το μικρό το άνοιγμα, το φως, αυτό που βλέπει, δηλαδή αυτό που βλέπεις στο τοπίο που βγάζεις, αντανακλάει το φως στον καθρέφτη που υπάρχει μέσα, που είναι κάπως πλάγι, θα το δείτε σε λίγο, και γυρνάει πάνω στο ματάκι και μέσα από φακούς επεξεργάζεται η εικόνα και έρχεται στο μάτι σου. Αντιθέτως στις mirrorless δεν υπάρχει αυτός ο καθρέφτης. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με τις DSLR, που είναι λίγο ένα θέμα πιο περίπλοκο, με περισσότερες ρυθμίσεις, με περισσότερα πράγματα γενικά. Θα συζητήσουμε γενικά για τις βασικές τους ρυθμίσεις και το τι πρέπει να ξέρεις για να βγάλεις μια σωστή φωτογραφία. Και όχι μόνο από ρυθμίσεις, και από τεχνικές και από τα λοιπά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τις τρεις βασικές ρυθμίσεις που έχει κάθε φωτογραφική μηχανή. Τρεις βασικές ρυθμίσεις είναι το ISO, είναι το shutter speed που είναι η ταχύτητα κλείστρου και είναι και το διάφραγμα, το F. Ας ξεκινήσουμε από το ISO. Λοιπόν, το ISO είναι μια ρύθμιση ηλεκτρονική η οποία, γιατί το λέω ηλεκτρονική, γιατί δεν αλλάζει κάτι πάνω στη φωτογραφία ή στο φακό ή οτιδήποτε άλλο, για να, όπως οι άλλες δύο ρυθμίσεις, για να σου βγάλει τη φωτογραφία. Το ISO είναι μια ηλεκτρονική ρύθμιση η οποία σου επιτρέπει να κάνεις πιο φωτεινή τη φωτογραφία σου, κυρίως τη νύχτα. Δηλαδή, τι γίνεται? Ανεβάζοντας το ISO, ναι μεν αυξάνεις τη φωτεινότητα της φωτογραφίας, αλλά όσο ανεβαίνει το ISO, χαλάει η ανάλυση της. Γίνεται πιο sharp, γίνεται πιο πιξελιάζει, δηλαδή βλέπεις πίξελ στη φωτογραφία πίσω και τα οποία χαλάνε την εικόνα. Αν μπορέσω να βρω μια φωτογραφία να σας δείξω, να καταλάβετε τι εννοώ, θα την δείξω εδώ πάνω δεξιά αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτό είναι το ISO, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ρύθμιση η οποία θέλει πολύ περιποίηση, να το πούμε έτσι, για να τη λειτουργήσει αυτή τη ρύθμιση μέσα σε μια φωτογραφία. Τώρα να πάμε λίγο στο shutter speed. Το shutter speed είναι η ταχύτητα του κλείστρου. Το κλείστρο είναι πίσω στον αισθητήρα ένα σαν πανί, το οποίο είναι βασικά δύο πανιά. Αν μπορέσω να βρω κάποιο βίντεο που να σας εξηγήσω να το καταλάβετε λίγο καλύτερα, ή να κάνω κάποια εικόνα, θα σας ανεβάσω, θα δείξω κάποια φωτογραφία. Είναι δύο πανιά, τα οποία από πίσω εδώ είναι ο αισθητήρας και αυτά τα πανιά είναι μπροστά, βρίσκονται ανοιγμένα, βρίσκονται στο πάνω μέρος τουλάχιστον, και όταν πατάς εσύ το κλικ, αυτά ουσιαστικά κατεβαίνουν ταυτόχρονα, δηλαδή πας την ταχύτητα προς 1 προς 4.000, 1 προς 3.500, 1 προς 3.000. Αυτό το κενό που έχουν μεταξύ τους, όλο και μικραίνει έτσι ώστε να πάρει λιγότερο φως ο αισθητήρας. Γιατί αν ανεβάσεις πάρα πολύ την ταχύτητα του κλείστρου, δηλαδή την κάνεις, ξέρω εγώ, 3 δευτερόλεπτα, θα γίνει αυτό το πράγμα, θα φύγει πρώτο το ένα, θα πάρει φως 3 δευτερόλεπτα ο αισθητήρας και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα πέσει και το άλλο. Ουσιαστικά θα κλείσει αυτό το πράγμα και θα κλείσει και η εικόνα. Λοιπόν, το shutter speed ουσιαστικά είναι, καθορίζεις εσύ στον αισθητήρα με το shutter speed πόσο φως θα πάρει, πόση εικόνα, να το πούμε καλύτερα, θα πάρει. Αν έχει την ταχύτητα 1 προς 4.000, θα βγει μια φωτογραφία σε 0,00, νομίζω και άλλο μηδενικό, 25 του σεκόντ. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει λίγη φωτεινότητα, θα πάρει το αντικείμενο, θα το βγάλει σχετικά σταματημένο αν βγάζετε κάποιο αντικείμενο, δεν θα το βγάλει δηλαδή θολό και πάνω στην κίνηση, και αυτό επιτρέπει να βγάλεις αντικείμενα που κινούνται καθαρά, σταματημένα. Γιατί βγαίνει η φωτογραφία σε 0,0025 του σεκόντ. Αυτό σημαίνει ταχύτητα 1 προς 4.000. Τώρα, αντιθέτως, αν πας την ταχύτητα κλείστρου στα 10 σεκόντ, όταν πατήσεις το κουμπί και ακουστεί το πρωτοκράκ,
Μετά 10 δευτερόλεπτα που θα διαρκέσει η φωτογραφία, σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα, ό,τι περάσει, ό,τι κινηθεί, ό,τι φως μπορέσει να βρει ο αισθητήρας, ό,τι και να γίνει, αυτά τα 10 δευτερόλεπτα ο αισθητήρας θα καταγράφει τα πάντα. Οπότε στο τέλος μπορεί να βγει μια φωτογραφία πολύ λευκή, μπορεί να βγει μια φωτογραφία πάρα πολύ μαύρη γιατί δεν θα έχει πάρει καθόλου φως, ή μπορεί να έχει βγει μια φωτογραφία, όπως για παράδειγμα μπορείτε να το κάνετε τη νύχτα αυτό, αν βλέπετε τον ουρανό και με γυμνό μάτι δεν βλέπετε ούτε αστέρια ούτε τίποτα και βάλετε τη φωτογραφία, τη φωτογραφική σας να κοιτάει στον ουρανό με μια ταχύτητα κλίστρου στα 20 δευτερόλεπτα, μπορεί να δείτε μετά αστέρια τα οποία μπορεί να μην είναι σταθερά, να έχουν κινηθεί, να βλέπετε γραμμούλες. Αυτό λέγεται αστροφωτογραφία, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι το λένε οι τεχνίτες. Η οποία όμως είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Τώρα, να πάμε και στην τρίτη ρύθμιση, η οποία είναι το F, το διάφραγμα. Όταν λέμε διάφραγμα, εννοούμε βασικά, πάει το μυαλό μας κατευθείαν στο φακό. Γιατί όντως αυτό είναι, δηλαδή το F, το διάφραγμα, καθορίζεται από το φακό. Ό,τι φακό βάζεις στη φωτογραφική μπροστά, έχει διαφορετικό F. Π.χ. ο φακός που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή έχει F 3,5 με 5,6. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει μία συγκεκριμένη ποσότητα φωτός, δηλαδή θα μπορεί να χαμηλώσει μέχρι 3,5 για να βγάλω φωτογραφίες σχετικά μέτρες τη νύχτα και μπορεί να πάει μέχρι 5,6 γιατί όσο ζουμάρει ο φακός τόσο μειώνει το F. Τώρα, ποιες είναι οι δύο βασικές κατηγορίες φακών? Είναι φακοί που... βασικά υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες, να το πάμε αλλιώς. Υπάρχουν οι φακοί που δεν έχουν zoom, είναι σταθερού zoom φακοί και αυτοί είναι συνήθως με το χαμηλό F, με F 1,8, 1,4, 0,9 κτλ. Οι οποίοι χρησιμοποιούνται πιο πολύ τη νύχτα για να βγάλεις νυχτερινές φωτογραφίες, πιο φωτεινές, καθαρές και με ωραία θολώματα. Χρησιμοποιούνται σε πορτρέτα πιο πολύ για να έχεις καθαρό το μοντέλο και να έχεις θολό πίσω το φόντο που κάνει πολύ όμορφη τη φωτογραφία. Υπάρχουν οι φακοί μεσαίας διάστασης, μεσαίου zoom, οι οποίοι είναι για σχετικά κοντινές αποστάσεις και έχουν F περίπου από 3-3,5 μέχρι 6, κάπου εκεί. Και υπάρχουν και οι φακοί που είναι μακρινού zoom, οι οποίοι είναι φακοί που έχουν από F από 7 μέχρι 15, 16 και νομίζω πάει και παραπάνω, δεν είμαι σίγουρος, οι οποίοι είναι για να ζουμάρεις, να πιάνεις αντικείμενα σε αποστάσεις μέχρι και 200-300 μέτρα, μπορείς να πας και πιο μακριά. Αυτές είναι οι τρεις βασικές κατηγορίες φακών. Τώρα, ανάλογα με το φακό που κουμπώνεις, όπως είπαμε, αλλάζεις το F, αλλάζεις δηλαδή αυτό που θα δει ο αισθητήρας. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, είναι όπως με τα γυαλιά της μοιοπίας, για παράδειγμα, όπως επειδή τα φοράω εγώ τώρα. Αν τα βγάλω, δεν βλέπω πάρα πολλά πράγματα. Αν όμως βάλω τα γυαλιά ηλίου, δηλαδή κουμπώσω ένα φακό πάνω στη φωτογραφική μηχανή, θα βλέπω καθαρά. Αν βγάλω τα γυαλιά μου και πάρω κιάλια και τα βάλω στα μάτια, θα μπορώ να δω κάποια πράγματα σε μακρινές αποστάσεις. Αυτό δηλαδή ακριβώς είναι ο φακός. Εγώ είμαι ο αισθητήρας και οτιδήποτε βάζω πάνω μπροστά στο μάτι μου είναι ο φακός. Οι φακοί με πολύ χαμηλό F, βασικά θα συγκρίνουμε τώρα λίγο τους φακούς με πολύ χαμηλό F και αυτούς που είναι με σχετικά μεγάλο, όπως είναι από 5 και πάνω. Ποιες είναι οι διαφορές τους? Καταρχάς, οι διαφορές τους είναι ότι οι φακοί με πολύ χαμηλό F, 1,8, 1,4 και πιο χαμηλό, βοηθάνε στο να πάρεις περισσότερο φως γιατί έχουν πιο μεγάλο άνοιγμα μπροστά, οπότε περνάει πιο πολύ φως μέσα, τη νύχτα ή σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά το χρειάζεστε. Δεύτερον, έχει καλύτερα θολώματα. Τι εννοώ? Αν πάρουμε ένα αντικείμενο, πάρουμε αυτό το κινητό εδώ πέρα, πάρουμε και εστιάσουμε εδώ πέρα, με τον φακό που έχει πολύ χαμηλό F, αν εστιάσουμε εδώ θα θολώσει αν κατεβάσουμε το F στο ελάχιστο, π.χ. στο 1,4 που έχει ένας φακός, θα εστιάσει από το πλάι του κινητού και πίσω και θα είναι όλο θολό και θα έχει καθαρό μόνο εδώ μπροστά. Αντιθέτως, όσο ανεβάζουμε το F, δηλαδή ανεβάζουμε το διάφραγμα, όσο ανεβαίνει, εγώ εστιάζω εδώ και αυτό μπορεί να αρχίσει να θολώνει από εδώ και πίσω, από εδώ και πίσω, από το τοίχο και πίσω, στην απέναντι πολυκατοικία. Να μιλήσουμε λίγο ένα θέμα που με χαλάει, με εκνευρίζει να το πω όταν το βλέπω.
με τρελαίνει, δεν ξέρω. Είναι η τεχνική που βγάζεις μια φωτογραφία. Όταν βγάζεις μια φωτογραφία σε γενικά, είτε landscape που είναι το οριζόντιο, είτε vertical, κάθετα, υπάρχουν πολλοί που θεωρούν στυλ και άποψη, να το πούμε έτσι, το να βγάζουν, ξέρω εγώ, πλαϊνές φωτογραφίες, στραβές, εκτός κεντραρίσματος κτλ. Όχι. Η φωτογραφία σωστή είναι πάντα κεντραρισμένη. Το αντικείμενό σου να είναι πάντα κεντραρισμένο, θα σας δείξω ακριβώς από εδώ πέρα σε εικόνες τώρα τι εννοώ και σε οριζόντια και σε κάθετη. Πάντα κεντραρισμένο, να είναι με το μάτι περίπου συμμετρικές αποστάσεις που απέχει από τα άκρα της φωτογραφίας του αισθητήρα και δεν είναι ποτέ στραβή. Θα πω ακριβώς το λόγο τώρα γιατί. Γιατί αν εγώ βγάλω μια φωτογραφία στραβή, μετά, άμα θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα μια, θα βγάλουμε μερικές μετά να δείτε. Αν βγάλω μια στραβή φωτογραφία και εγώ θέλω να την κόψω μετά, αυτή όταν θα είναι στραβή, το πρόγραμμα και οποιοδήποτε πρόγραμμα, τη φωτογραφία δεν την κόβει έτσι, την κόβει έτσι. Οπότε εγώ χάνω φωτογραφία, χάνω αντικείμενο, χάνω φόντο, χάνω τα πάντα. Το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Δεύτερον, δεν είναι καλό στο μάτι. Δηλαδή δεν είναι τόσο ωραίο να βλέπεις μια στραβή φωτογραφία, να βλέπεις τον άλλον, ξέρω εγώ, έτσι. Ενώ μια σωστή φωτογραφία είναι πάντα κεντραρισμένη, πάντα οριζόντια. Το πράγμα το προσέχετε, γιατί εκεί θα κρυθούν πολλές φωτογραφίες. Βλέπω π.χ. για παράδειγμα άτομα σε κλαμπ και γενικά που πάνε και βγάζουν φωτογραφίες στραβές, αν είναι αυτή η φωτογραφία έχουν το άτομο εδώ πέρα και όλο το πίσω είναι θολό, δηλαδή λες τι έβγαλε, ενώ το αντικείμενο πρέπει να είναι εδώ, αυτό θες να βγάλεις, τέλος. Δεν θες να βγάλεις ούτε να τον έχεις εδώ πέρα στη γωνία για να βλέπεις αυτό το πίσω και έχω και φωτογραφία δικιά μου που όμως δεν θα την ανεβάσω γιατί δεν θέλω να θίξω κάποιο άτομο κτλ. Τώρα, κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι να μιλήσουμε λίγο για το manual και για κάποιες άλλες 2-3 ρυθμίσεις που θα χρειαστείτε πιο πολύ αν ξεκινήσετε με μια βασική φωτογραφική μηχανή. Καταρχάς, καλό είναι όταν είστε μόνοι σας και θέλετε να πειραματιστείτε με ένα αντικείμενο, με μια φωτογραφία κτλ. Να παίζετε σε manual. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο στην αρχή και θα βγάζετε συνέχεια με auto, κρακ, θα βγάζετε πολλές φωτογραφίες. Αλλά καλό είναι να μάθετε καλύτερα το manual σιγά σιγά, σταδιακά, παίζοντας, βγάζοντας πολλές φωτογραφίες. Εκεί θα δείτε μεγάλη διαφορά. Οι βασικές ρυθμίσεις που θεωρώ ότι είναι καλό να χρησιμοποιεί κάποιος μια φωτογραφική μηχανή είναι το manual, το auto με flash και το auto χωρίς flash και το sport. Γιατί, θα σας πω τώρα. Το manual, όπως είπαμε, για να μπορείς να παίξεις με τα χρώματα, με τη φωτεινότητα, με τις εστιάσεις, παίζοντας με το φακό, με την εστίαση του φακού για να εστιάσεις όπου θες εσύ, είτε σε βίντεο, αυτό είναι ωραίο, για να κάνεις ωραία transition, μεταβάζεις δηλαδή από τον μπροστινό αντικείμενο σε ένα πίσω. Και γενικά μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλά. Για παράδειγμα, αυτή εδώ είναι μια φωτογραφία βγαλμένη με auto. Χωρίς flash. Αυτήν εδώ πέρα είναι μια φωτογραφία βγαλμένη με manual του ίδιου αντικειμένου στο ίδιο σημείο ακριβώς. Απλά βλέπετε διαφορά στα χρώματα γιατί αυτήν την φωτογραφία έχω πειράξει εγώ τις ρυθμίσεις όπως είπαμε το ISO, το shutter speed, το διάφραγμα, ό,τι θέλω εγώ για να βγει λίγο καλύτερη φωτογραφία. Εμένα επίσης μου αρέσει και το sport. Γιατί είναι μια ρύθμιση στην οποία μπορείς να βγάλεις αντικείμενο όπως πουλιά, αυτοκίνητα, δέντρα, σκάφη, οτιδήποτε άλλο που κινείται και να το βγάλεις σταματημένο. Αυτό είναι πιο δύσκολο να το πετύχεις στο manual γιατί θα είναι δύσκολη η εστίαση να παίζεις με το φακό, δηλαδή για να πετύχεις αυτό το πράγμα αν κινείται σε... δεν κινείται δηλαδή σε ευθεία, είναι π.χ. ένα πουλί και κινείται όπως να είναι, είναι δύσκολο να το πετύχεις με manual. Γι' αυτό πάτε στο sport και αυτό που κάνει η φωτογραφική μηχανή είναι ότι βγάζει συνεχόμενες φωτογραφίες γρήγορα. Εκεί πέρα δηλαδή αυτό είναι τα FPS που λέμε, τα frames per second. Δηλαδή σε ένα δευτερόλεπτο πόσα καρέ, πόσες φωτογραφίες βγάζει μια φωτογραφική μηχανή. Ξεκινάνε, μπορούν να ξεκινήσουν από 3 και να πάνε μέχρι και 8, 9, νομίζω και 11, δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια.
Δηλαδή τι σημαίνει, ότι η δικιά μου φωτογραφική μηχανή είναι 5 FPS. Που σημαίνει ότι σε ένα δευτερόλεπτο πατώντας κρατημένο το κουμπί θα βγάλει 5 φωτογραφίες. Κρακ, 5. Γεια σας. Αυτό πώς βοηθάει. Αν δω εγώ ένα αντικείμενο, ένα πουλί για παράδειγμα, αν εγώ πάρω τη φωτογραφική και εστιάσω πάνω σε αυτόν και τον ακολουθώ έχοντας εστιάσει πάνω του, πατώντας τη φωτογραφική μηχανή θα βγάλει σε ένα δευτερόλεπτο 5 διαφορετικές του κινήσεις. Και θα το έχω και καθαρό το αντικείμενο, γιατί η ταχύτητα που βγαίνει αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ μεγάλη η ταχύτητα, αλλά η ταχύτητα του κλείστου είναι χαμηλή, να το πούμε έτσι για να καταλαβαίνετε, που σημαίνει ότι θα πάρει λίγη εικόνα και λίγο φως σε πάρα πολύ μικρό χρόνο, το οποίο σημαίνει ότι θα έχω μια φωτογραφία με το αντικείμενό μου να είναι ακίνητο, καθαρό και με ωραία χρώματα. Αυτό που λένε και κάποιοι στην αρχή, ο φίλε είδα μια φωτογραφική η οποία έχει ISO μέχρι 25.600, αυτή θα πάρω. Όχι. Δεν κρίνεις μια φωτογραφική από το πόσο μεγάλο ISO μπορεί να φτάσει. Οπότε, κοιτάτε αυτές τις τρεις ρυθμίσεις, μαθαίνετε αυτές καλά, παίζοντας σπίτι μόνοι σας, παίζοντας έξω στην εξοχή, κοιτώντας, εστιάζοντας σε πολύ μικρά αντικείμενα για να μάθετε τις ρυθμίσεις, πηγαίνοντας σε πολύ φωτισμό, σε λίγο φωτισμό για να δείτε αναλόγως πώς θα τη μάθετε καλύτερα. Αυτά ήταν από μένα για σήμερα. Ελπίζω να καταλάβετε κάποια βασικά πράγματα και να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όταν ξεκινήσετε με τη φωτογραφία. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Έρχονται και άλλα βίντεο σε λίγο καιρό που θα κάνουμε και που θα αναφέρω και κάποια άλλα πράγματα για τις φωτογραφικές μηχανές. Και όχι μόνο για τις DSLR, θα πάμε και για τις mirrorless, θα μιλήσουμε και γενικά και για βίντεο και για οτιδήποτε άλλο και για επεξεργασία φωτογραφιών. Οπότε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε μια εγγραφή. Και ευχαριστώ και οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε πάνω στη φωτογραφική μηχανή, γενικά πάνω στη φωτογραφία και στο βίντεο και σε όλα αυτά, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια, θα το αναρτήσω και στο Instagram, που το Instagram μου είναι ακριβώς αυτό εδώ πέρα, θα το γράψω από κάτω στην εικόνα. Και θα κάνω ένα βίντεο με απαντήσεις σε ερωτήσεις δικές σας, έτσι ώστε να λύσω τυχόν απορίες, σημαντικές και μη σημαντικές, που ίσως έχετε. Καλή συνέχεια.